Αγαπημένε μας σύντροφε Μάκη, εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σου απευθύνω τον τελευταίο χαιρετισμό, προσπαθώντας να ισορροπήσω ανάμεσα στο συνέστημα της βαθιάς μας θλίψης για τον πρόωρο χαμό σου και στη λογική, τη γνώση ότι εδώ και κάποιους μήνες δεν υπήρχε πλέον δυνατότητα να νικήσεις τον καρκίνο, έστω να επιστρέψεις σε μια ελεγχόμενα καλή ποιότητα ζωής, αγωνιστική και δημιουργική, έτσι όπως εσύ επέλεξες να ζήσεις για 50 χρόνια. Μας θλίβει η απώλειά σου και γιατί μέχρι πριν 10 μήνες, μέχρι το ξέσπασμα του πρώτου κύματος της πανδημίας του COVID-19, εσύ παρόλο που ήδη έπασχες, παρόλο ότι είχες εγχειριστεί, έκανες ακτινοβολίες, ήσουν όμως καθημερινά στο πόστο σου, στο διπλανό γραφείο του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής. Ήσουν το ίδιο επιστημονικά διερευνητικός, ακούραστα εργατικός, προσιλωμένος στην έρευνα της ιστορίας του κόμματός μας και του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, με μυαλό ανοιχτό στην αναγνώριση αδυναμιών και λαθών, αλλά πάντα από τη σκοπιά του εργατικού συμφέροντος, από τη σκοπιά της επιστημονικότητας του κομμουνισμού. Ενδιαφερόσουν και ανησυχούσες δημιουργικά για όλη την κομματική δραστηριότητα, από την οικονομική εξόρμηση ως την κομματική οικοδόμηση, από τη διακίνηση του ριζοσπάστη και του πολιτικού βιβλίου έως την οργάνωση της προπαγάνδας, τους μαζικούς και άμεσα πολιτικούς μας αγώνες. Σχεδίαζες το ταξίδι σου στην Κύπρο για να μελετήσεις αρχεία σχετικά με την ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος εκεί και τις σχέσεις του με το κίνημα στην Ελλάδα. Δεν είναι το μόνο ανεκπλήρωτο σχέδιό σου. Άλλωστε, κάθε δημιουργικός άνθρωπος δεν προλαβαίνει να πραγματοποιήσει όλα τα σχέδιά του, γιατί συνέχεια τα εμπλουτίζει και τα ανανεώνει. Έτσι έκανες κι εσύ. Ωστόσο, καμιά δυσκολία, ατομική ή συλλογική, δεν κλόνιζε τη μαχητικότητα και τη δημιουργικότητά σου, τον αυστηρό σου προγραμματισμό, που ίσως και σε αυτόν οφειλόταν ένα προφίλ, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό, ίσως και απόμακρο για όσους δεν σε γνώριζαν πιο άμεσα. Όταν έμαθες για την πάθησή σου, όχι μόνο είχες μια αφάνταστη ψυχραιμία, θα λέγαμε μια αποστασιοποίηση, αλλά έκανες μια ανθρώπινη αλλά και φιλοσοφική τοποθέτηση για το ενδεχόμενο του θανάτου σου, αναγνωρίζοντας ότι είχες ζήσει μια ζωή με συνειδητές επιλογές, πλούσια σε κομμουνιστική δράση, σε μελέτη και σε γνώση, είχες οικογένεια, απόκτησες εγγόνια και έζησες μαζί τους ένα νέο κύκλο αγάπης και χαράς. Ένιωθες ότι είχες μια γεμάτη ζωή, ότι είχες ένα κύκλο ζωής ουσιαστικό, αφού αυτό μετρά, εφόσον έτσι κι αλλιώς ο κύκλος της ζωής πάντα κλείνει. Αλλά ταυτόχρονα όσο ζει κανείς, τόσο αγαπά, τόσο θέλει τη ζωή. Παρ' όλα αυτά δήλωσες ότι ήσουν έτοιμος για όλα. Γι' αυτό κατέγραψες εκκρεμότητες, παρέδωσες φακέλους, ιστορικά πονήματα που δεν ήταν ολοκληρωμένα. Και αυτές οι ενέργειές σου επιβεβαιώνουν ότι τα 70 χρόνια σου σε τίποτα δεν είχαν επηρεάσει τη ζωντάνια και τη δημιουργικότητά σου. Γι' αυτό και νιώθουμε, συνειδητοποιούμε μέρα την ημέρα, στιγμή τη στιγμή, την απώλειά σου. Παλεύουμε όλοι μαζί οι σύντροφοί σου στο Τμήμα Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και με άλλους συντρόφους στα συστεγαζόμενα στον ίδιο όροφο τμήματα, όπως η Ιδεολογική Επιτροπή, η ΚΟΜΕΠ, το Τμήμα Οικονομίας, που άμεσα συνεργάζονται με το Τμήμα Ιστορίας. Παλεύουμε όλοι μαζί να κλείσουμε τις ρογμές της απουσίας σου, κρατώντας τις αρετές σου, την παρακαταθήκη της προσφοράς σου. Η διαδρομή ζωής του σύντροφου Μάκη Μαΐλη
Η διαμόρφωση της προσωπικότητάς του ήταν το αποτέλεσμα της συνάντησης του συγκεκριμένου ατόμου στις κοινωνικές συνθήκες της έντονα βιομηχανικής εργατικής ελευσίνας στις πρώτες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεκαετίες. Ο σύντροφος Μάγκης γεννήθηκε στην Ελευσίνα στις 21 Γενάρη του 1950 και τι τραγική ηρωνία, χτες τα είχε τα γενέθλιά του. Γεννήθηκε από γονείς εργάτες βιοπαλαιστές. Ο πατέρας του συμμετείχε στο ΕΑΜ. Στην εργατούπολη της Ελευσίνας τελείωσε το δημοτικό και το γυμνάσιο όντας πολύ καλός μαθητής. Στη μαθητική του ηλικία άρχισε η πολιτική, κομμουνιστική του αφύπνιση, στην οποία συνέβαλαν συνδυαστικά η ταξική θέση των γονιών του, οι οικογενειακές πολιτικές παραδόσεις και εμπειρίες, το κοινωνικό περιβάλλον της εργατούπολης που ζούσε, το διάβασμα έργων της στρατευμένης με το εργατικό κίνημα λογοτεχνίας και οπωσδήποτε καθοριστική ήταν η πηγαία ανησυχία και φλόγα αναζήτησης που είχε για μια πραγματική πολιτισμένη κοινωνία με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο και τις ανάγκες του. Ρεαλιστικά αναδεικνύει αυτές τις συνθήκες ο ίδιος στο βιογραφικό του γραμμένο πριν από 20 χρόνια, λέει. Είχε παίξει ρόλο αναμφίβολα και το γειτονικό περιβάλλον. Ζούσαμε σε μια αυλή μαζί με οικογένειες πολιτικών κρατουμένων της προδικτατορικής και της δικτατορικής περίοδου αργότερα. Εκτιμά ότι ήταν και το γενικότερο εργατικό αγωνιστικό περιβάλλον της Ελευσίνας. Ενός θείου μου του είχαν ανοίξει το κεφάλι με ξυμφολόκι στις μεγάλες απεργίες του 1936 στην Ελευσίνα. Μιας γειτόνισσάς μας το παιδί, απεργός, δολοφονήθηκε από την έφυπη αστυνομία το 1927. Άλλος θείος μου είχε μείνει χρόνια άνεργος μετά την εξορία. Η ανάγκη ένταξης στο ΚΚΕ, αρχικά στη νεοσύστατη νεολαία του, την κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας, ορίμασε για τον σύντροφό μας Μάκη στις συνθήκες της στρατιωτικής δικτατορίας, όταν ήταν φοιτητής στη νομική σχολή Αθήνας, αλλά και εργαζόμενος ταυτόχρονα για να στηρίξει την οικογένειά του. Τότε ήταν που επεδίωξε και ήρθε σε επαφή με στελέχη του κόμματος και της ΚΝΕ στην Ελευσίνα. Οργανώθηκε το 1969 στην παράνομη τότε Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας και δραστηριοποιήθηκε στον τοπικό φοιτητικό σύλλογο της Ελευσίνας. Ανέλαβε να συγκροτήσει οργάνωση της ΚΝΕ στην πόλη και το πραγματοποίησε. Ο τοπικός φοιτητικός σύλλογος ανέπτυξε πλούσια δράση με αποκορύφωμα τις μεγάλες συγκεντρώσεις κατά των επεκτάσεων των δηληστηρίων του Λάτσι στην περιοχή. Μαζί με άλλους νέους από την Ελευσίνα πήρε μέρος στις καταλήψεις της νομικής στον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου το Νοέμβρη του 1973 και σε άλλες αντιδικτατορικές εκδηλώσεις. Παραμονές του Πολυτεχνείου οργανώθηκε στο ΚΚΕ. Έγραψε ο σύντροφος ο Μάκης. «Στη δικτατορία δεν πιαστήκαμε. Όπως έμαθα αργότερα, το χτύπημα αποφεύχθηκε λόγω της άψογης τάσης που κράτησαν οι σύντροφοι στα βασανιστήρια μετά τις συλλήψεις το Φλεβάρι του 1974. Μετά την κατάρρευση της δικτατορίας, αναδείχθηκε ο σύντροφος Μάκης μέλος του Κεντρικού Συμβούλιου της ΚΝΕ και ανέλαβε διάφορες οργανωτικές χρεώσεις. Το Φλεβάρι του 1975 πέρασε αποκλειστικά στη δουλειά του κόμματός μας. Στο 10ο συνέδριο του κόμματος το 1978 εκλέχθηκε αναπληρωματικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ ταυτόχρονα ήταν μέλος του Γραφείου της Νομαρχιακής Επιτροπής Δυτικής Αττικής και γραμματέας της Κομματικής Οργάνωσης Ελευσίνας. Στο 11ο συνέδριο του κόμματος το 1982
επανεκλέχτηκε αναπληρωματικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ανέλαβε γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Λέσβου Λίμνου και εγκαταστάθηκε στη Μυτιλίνη. Στο 12ο συνέδριο το 1987 εκλέχτηκε τακτικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με ευθύνη την καθοδήγηση κομματικών οργανώσεων. Η πρωτοπόρα αταλάντευτα επαναστατική στάση του εκφράστηκε σε όλη την κρίσιμη περίοδο που μεσολάβησε από το 12ο συνέδριο ως το 13ο, που φάνηκε ιδιαίτερα πριν και κατά την ευρεία ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούνιο του 1990. Σε καιρούς επικράτησης της αντεπανάστασης και πισωγυρίματος του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, ο σύντροφος Μάκης υπερασπίστηκε μαχητικά τον επαναστατικό χαρακτήρα του κόμματος, πρωτοστατώντας την αντιπαράθεση με τις οπορτουνιστικές δυνάμεις. Ήταν από τα στελέχη που ξεχώρισαν στην ιδεολογικοπολιτική πάλη κατά τη διάρκεια του 13ου συνέδριου κρίσης του κόμματος το 1991. Με πάθος αλλά κυρίως με επιχειρήματα πολέμησε τον οπορτουνισμό που στο όνομα της ανανέωσης επιχειρούσε την μετατροπή του ΚΚΕ σε κάτι άλλο, όπως είπε ο ίδιος, επιδιώκοντας να καταργήσουν τον κομμουνιστικό του χαρακτήρα, να το ρίξουν στην τύχη που είχε το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι χαρακτηριστικό, θα λέγαμε διαχρονικής σημασίας, το εξής απόσπασμα από την ομιλία του στο 13ο συνέδριο. Όσο για το ότι δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα, προφανώς πρόκειται για βάσιμη διαπίστωση. Όσοι αντιλαμβανόμαστε τον μαρξισμό-λενινισμό σαν θεωρία διαρκώς εξελισσόμενη, αντανάκλαση της συνεχώς μεταβαλλόμενης αντικειμενικής πραγματικότητας, δεν μπορεί παρά να είμαστε από τη φύση ανανεωτές. Σε εκείνο που αντιστεκόμαστε δεν είναι ο εμπλουτισμός της με τα νέα δεδομένα της επιστήμης και της επαναστατικής, θετικής και αρνητικής, παγκόσμιας εμπειρίας, αλλά η κατάργηση των βασικών της αρχών. Με στήριγμα αυτές τις αρχές, εκφράζω, λέει ο σύντροφος Μάκης, τη γνώμη ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουμε προκειμένου μέσα από μια σκληρή πορεία, τώρα και μετά το συνέδριο, το ΚΚΕ να οικοδομήσει την ενότητά του, που θα είναι ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική ενότητα για να είναι πραγματικά στέρεα. Στο 13ο συνέδριο, ο σύντροφος Μαΐλης επανεκλέχτηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και στη γραμματεία της, με χρέωση τις κομματικές οργανώσεις Ανατολικής και Δυτικής Πελοποννήσου. Από το 13ο συνέδριο έως την οριστική ρήξη με την οπορτουνιστική ομάδα και την αποχώρησή της από την Κεντρική Επιτροπή και από το κόμμα μας, ήταν το ίδιο μαχητικό στη σκληρή διαπάλη με τον οπορτουνισμό μέσα στην ίδια την Κεντρική Επιτροπή. Μετά την αποχώρηση των οπορτουνιστών από την Κεντρική Επιτροπή και από το κόμμα, έδωσε τη μάχη κυρίως μέσω της εφημερίδας της Κεντρικής Επιτροπής στο Ριζοσπάστη ως υπεύθυνος του πολιτικού ρεπορτάζ. Αποφασιστική ήταν η συμβολή του στη δύσκολη πορεία ιδεολογικής, πολιτικής και οργανωτικής επαναστατικής ανασυγκρότησης του κόμματός μας, που ακολούθησε μετά το 14ο συνέδριο, με την ευθύνη και του μέλους του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής. Παρά την ιδεολογική πολιτική συμβολή του, ο ίδιος έλεγχε αυτοκριτικά το μερίδιο ευθύνης του στην κρίση του κόμματος. Με την ομιλία του στο 14ο συνέδριο, καταλόγιζε στον εαυτό του ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής την ευθύνη, γιατί αποδέχτηκε την πρόταση αντικατάστασης του σύντροφου Φλωράκη ως Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής από τον Γρηγόρη Φαράκο
γιατί αποδέχτηκε τη σύνθεση της Επιτροπής Θέσεων για το 13ο Συνέδριο, ενώ, όπως χαρακτηριστικά έγραψε, γνώριζε τι καπνό φούμαραν. Καταλόγιζε ευθύνη στον εαυτό του, γιατί δεν είδε έγκαιρα ότι πίσω από τον αριστεροδεξιό οπορτουνισμό της ομάδας γράψα, είχε οχυρωθεί ο δεξιός οπορτουνισμός που είχε επικεφαλής του τον Γρηγόρη Φαράκο. Και μια και είναι μπροστά μας η εκπόνηση της ιστορίας του κόμματός μας για την περίοδο 1974-1991, αξίζει να μεταφέρουμε αυτούσια τα λόγια του σύντροφου Μάκη στο 14ο Συνέδριο. Λέει, «Η μάχη ενάντια σε αυτή την ομάδα μας απέσπασε όλη την προσοχή από την άλλη ομάδα, αποδείχνοντας έτσι ότι η επαγρύπνηση δεν ήταν αναπτυγμένη στον απαιτούμενο βαθμό. Και λέω αριστοροδεξιό οπορτουνισμό, γιατί και οι δυο, ενώ στα λόγια έχουν διαφορετική πολιτική τοποθέτηση, στην οργανωτική λειτουργία ταυτιζόντουσαν απόλυτα. Ήταν και οι δυο υπέρ της κατάργησης ουσιαστικά του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Τον τσαλαπάτησαν έμπρακτα εξάλλου, κάνοντας μια μακρόχρονη, μεθοδική, φραξιονιστική δουλειά. Στη σύγκρουση με τον δεξιό αναθεωρητισμό ενάντια στη σοσιαλδημοκρατικοποίηση του ΚΚΕ, λέει ο Μάκης, υπερίσχυσε η αντίληψη που ήθελε και θέλει την αυτοτελή ύπαρξη του ΚΚΕ, τη διατήρησή του σαν κόμμα επαναστατικό. Η αντίληψη που πάλευε για την ιδεολογική, πολιτική, οργανωτική ενότητα του κόμματος κέρδισε. Από το 15ο Συνέδριο ως και το τελευταίο, το 20ο, επανεκλέγεται στην Κεντρική Επιτροπή αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων χρεώσεις όπως υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και υπεύθυνος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής. Ως υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής, απέδειξε ότι ήταν άτρωτος στις πιέσεις και στους μηχανισμούς του συστήματος. Και αυτό συχνά προκάλεσε την στοχοποίησή του σε εκείνους τους δύσκολους καιρούς. Ωστόσο, σοβαρή πολιτική αντίπαλη αυτού του χώρου και με την ανακοίνωση του θανάτου του, έκαναν δηλώσεις για το ήθος, την ειλικρίνεια και τη συνεισφορά του στη συνεπή εφαρμογή όσων αποφασίζονταν στις διακομματικές εκλογικές επιτροπές στις οποίες εκπροσωπούσε το κόμμα. Αναμφίβολα σημαντική ήταν η συμβολή του σύντροφου Μάκη στην επεξεργασία της επαναστατικής στρατηγικής του κόμματος και στη μαχητική υπεράσπιση της σοσιαλιστικής οικοδόμησης μαζί με την εξαγωγή των αναγκαίων συμπερασμάτων μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού. Ως υπεύθυνος του Τμήματος Ιστορίας, αφοσιώθηκε στη μελέτη και τη συγγραφή της ιστορίας του κόμματός μας, ιδιαίτερα στην έκδοση των δοκιμίων ιστορίας του κόμματος. Από την νεανική του ηλικία έως το τέλος του, το σύντροφο Μάκη χαρακτήριζε η ικανότητα να συνδυάζει τη διανοητική με την πρακτική οργανωτική εργασία. Ικανότητα αναπτυγμένη στις κοινωνικές συνθήκες που έζησε, στην ανάγκη να δουλέψει από πολύ μικρός, αλλά και στις διαδοχικά διαφορετικές χρεώσεις που του έδωσε το κόμμα, που κάλυψαν σχεδόν όλο το φάσμα, με εξαίρεση τη συνδικαλιστική χρέωση. Έτσι διαμορφώθηκε σε όριμο, ατσαλωμένο και ιδεολογικοπολιτικά αναπτυγμένο στέλεχος του κόμματος, που με ευθύτητα υπερασπιζόταν τη γνώμη του μέσα στα πλαίσια των αρχών λειτουργίας του κόμματος. Ιδιαίτερο χάρισμα του σύντροφου Μάκη, ίσως άγνωστο, ήταν η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Άλλωστε βέβαια αυτό φαίνεται στα γραπτά του, φαίνεται στη σαφήνεια και τη λιτότητα του προφορικού πολιτικού του λόγου. Ίσως και γι' αυτό στελέχη της ΚΝΕ, αλλά και πιο νεαρά στελέχη του κόμματος, κρεμόντουσαν από τα χείλη του
όπως έλεγαν, παρακολουθώντας ημερίδες, ομιλίες, παρουσιάσεις ιστορικών θεμάτων. Ήταν εξοικειωμένος με όλες τις μορφές λογοτεχνίας, την πεζογραφία αλλά και την ποίηση. Αυτό ίσως δεν είναι τόσο γνωστό. Προφανώς συνέβαλαν και οι σπουδές του στη νομική σχολή, παρόλο που δεν κατέληξαν στην απόκτηση πτυχίου. Ωστόσο δεν θεωρούσε ούτε την κομματική του δραστηριότητα, ούτε τις οικονομικές δυσκολίες ως βασική αιτία που δεν πήρε το πτυχίο. Αναφέρει χαρακτηριστικά. «Μπορούσα, αν και ήμουν από το 1974 επαγγελματικός τέλεχος, να είχα τελειώσει. Όχι γιατί είχα σκοπό να δικηγορήσω. Ούτε μου άρεσε αυτό το επάγγελμα, ούτε είχα τέτοιες βλέψεις. Έτσι κι αλλιώς ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Όμως έπρεπε να τελειώσω, περισσότερο για λόγους ηθικής ικανοποίησης και όχι μόνο δικής μου. Δεν το έκανα, από μια στραβή αντίληψη και το φέρω βαρέως». Η αυστηρή πολιτική φυσιογνωμία του σύντροφου Μάκη και ο πολύ ίσως αιχμηρός πολιτικός του λόγος συχνά εμπόδιζαν ακόμα και κοντινούς συνεργάτες του στο κόμμα να αντιληφθούν το μεγάλο έβρος ευαισθησιών και ενδιαφερόντων που είχε. Σε αυτά τα ενδιαφέροντα ήταν και ένα ακόμα ανεκπήρωτο, η μελέτη της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας. Ο σύντροφος Μάκης πριν 20 χρόνια, τον Ιούλιο του 2020, εκτίμησε για το μελλοντικό τέλος της ζωής του. Τώρα που γράφω τούτο το βιογραφικό σημείωμα, συμπλήρωσα 31 χρόνια οργανωμένης δράσης, από αυτά 27 ως μέλος του ΚΚΕ. Και είμαι βέβαιος ότι σε αυτό το κόμμα θα με βρει και ο θάνατος. Από αυτή την άποψη θεωρώ ότι δεν υπήρχε κάτι καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω στη ζωή μου. Άρα είναι φυσικό να αισθάνομαι ευτυχής και περήφανος. Σε αυτά τα χρόνια δεν θυμάμαι να ξημέρωσε μέρα που να είχα στο νου μου πρώτα κάτι άλλο και όχι το κόμμα. Σύντροφε Μάκη, με τα χρόνια που ακολούθησαν, ξεπέρασες τα 50 χρόνια κομματικής δράσης και τα 30 συνεχή χρόνια ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας. Πώς είδε αυτή σου την πορεία, το νεότερο μέλος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής, ο σύντροφος Στρατής? Έγραψε τα εξής λόγια για σένα. «Χωρίς εισαγωγή, έτσι έγραφες, έτσι δρούσες, κατευθείαν στην ουσία, στο στόχο, στο συμπέρασμα, στην αλήθεια. Είτε καθοδηγούσες κάποια οργάνωση του κόμματος, είτε έγραφες κάποια ανακοίνωση του γραφείου τύπου ή κάποιο άρθρο στο ριζοσπάστη. Ακόμα περισσότερο όταν έγραφες για την ιστορία του κόμματος, αναζητώντας πηγές και απαντήσεις. Χωρίς εισαγωγή, μα με χιούμορ, με όρεξη, με ενδιαφέρον για τη γνώση των συντρόφων, για τη γνώμη των συντρόφων, την οποία πάντα ζητούσες, με έγνοια για τους νεότερους. Αυστηρός και λιτός, μα τόσο πληθωρικός στη γνώση, στην κουβέντα, στο καλαμπούρι, σίγουρα δίχως περικοκλάδες και φτιασίδια. Μέσα στη δουλειά, με πολλή δουλειά, γιατί η μέρα πέρασε και ο μήνας βγήκε, χωρίς εισαγωγή. Με ένα επίλογο που θα κρατήσουμε φυλαχτό και οδηγό στη δράση μας. Και αυτός ο επίλογος βρίσκεται στο βιογραφικό σου, που δυστυχώς δεν πρόλαβες να το συμπληρώσεις. Έγραψες. Ως το πιο σημαντικό που μου έδωσε το κόμμα, θεωρώ ότι με βοήθησε αφάνταστα να ξεκολλήσω απόλυτα από τούτο το άθλιο σύστημα, τον καπιταλισμό που ζούμε. Και πιστεύω ότι όσον αφορά τη γενική τάση της ζωής, δεν έχουμε τίποτα άλλο να μάθουμε. Τα μάθαμε όλα στο κόμμα. Μας μένει μόνο να υλοποιήσουμε το όραμα που θα την κάνει καλύτερη. Για αυτή τη ζωή αγωνίστηκες,
Μπόρεσες μαζί με τη συντρόφισά σου στη ζωή και στο κόμμα, Κατερίνα, να μεταλαμπαδεύσεις το κομμουνιστικό ιδανικό και τις αξίες στα παιδιά σου Νίκο και Ελένη. Ευτύχησες να τους ζεις και ως συντρόφους μέσα στο κόμμα. Η Κεντρική Επιτροπή εκφράζει τα πιο θερμά συλληπιτήριά της στη συντρόφισσα Κατερίνα, στους συντρόφους μας Νίκο και Ελένη, στα εγγόνια σου, που θα σε έχουν στην καρδιά και στη μνήμη τους με περηφάνεια και αγάπη, στους άλλους συγγενείς και οικείους. Σύντροφε Μάκη, δεν έγραψες μόνο ιστορία, πέρασες την ιστορία του ΚΚΕ. Θα σε θυμόμαστε ως επαναστατική ηρεμία και επαναστατική καταιγίδα μαζί. Θα μείνεις αθάνατος στην ιστορία του ΚΚΕ και της ταξικής πάλης στην Ελλάδα. Καλό σου ταξίδι!